σήμερα, καταλαβαίνω ότι ο χρόνος σας είναι πλουσικός. Οι μέρες δεν είναι οι καλύτερες που διερχόμαστε. Περνάμε μέσα από μια πολύ μεγάλη κρίση. Εγώ, παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή ήμουν σε διαρκή επαφή με το σύνολο των φορέων του νησιού και παρακολουθούσα και ενημερωνόμουν για την εξέλιξη του σεισμικού φαινομένου και τις ζημίες και τις συνέπειες και τις πρωτοβουλίες που ελήφθησαν, έκρινα σκόπιμο να έρθω λίγο καθυστερημένα, γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί οποιαδήποτε παρέμβασή μου ως μια προσπάθεια προβολής ή δήλωσης κάποιων πολιτικών προθέσεων. Το ενδιαφέρον μου ξεκινάει από το γεγονός ότι είμαι 6 χρόνια βουλευτής 12 νήσου και εκπροσωπούσα την πόλη, είμαι 2 χρόνια υπουργός τουρισμού. Ο τουρισμός είναι η ζωή μας. Και όταν το λέμε, κάποιες φορές δεν το συνειδητοποιούμε, αλλά ίσως δεν υπάρχει άλλο μέρος στην Ελλάδα που η εξάρτηση από τον τουρισμό να είναι τόσο μεγάλη. Σημειώνω μόνο ότι στην ΚΟ έχουμε περίπου 3 έως 4 τουρίστες ανακάτοικος. Σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος δεν υπάρχει αυτή η αριθμητική διαφορά. Και ως εκ τούτου, όπου και αν βρεθείς, όπου και αν σταθείς, ο τουρισμός επηρεάζει τη ζωή του καθενός, την κυριολεξία. Ήμουν λοιπόν σε επαφή με τον Δήμαρχο διαρκώς, με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κόκκινο, που είναι υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, με τον κύριο Γερασκλή, με τους βουλευτές τον κύριο Κόκκινο και τον κύριο Κόντσαλα, συγγνώμη, και τον κύριο Κρεμαστινό, με το αεροδρόμιο επικοινώνησα ήδη από τις πρώτες ώρες προκειμένου να διαπιστώσω την κατάσταση εκεί, και πρέπει να το σημειώνουμε αυτό ότι το αεροδρόμιο της ΚΟΝ δεν έχει υποστεί απολύτως καμία ζημία σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του, και η λειτουργία του είναι σε επίπεδο 100% και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παρακολουθούσα λοιπόν τα πράγματα από κοντά, μίλησα με πολλούς ξενοδόχους, με καταστηματάρχες, με τον κύριο Βρακίδη που εκπροσωπεί τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να σχηματίσω μια πλήρη εικόνα. Θα πω ότι θεωρώ πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι από τις πρώτες στιγμές βρέθηκε στην ΚΟ ένα κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο επέδειξε την διάθεσή του να βοηθήσει προκειμένου να λυθούν προβλήματα. Είναι προφανές ότι θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα, διότι καλές μεν είναι οι προθέσεις, καλές είναι οι δηλώσεις, αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα στην κυριολεξία τίποτα δεν βοηθάει. Πρέπει να εξάρω σε κάθε περίπτωση τη στάση του συνόλου των κατοίκων της ΚΟ και ο τελευταίος κάτοικος αντιμετώπισε το φαινόμενο όπως ακριβώς θα έπρεπε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, με την ψυχραιμία που απαιτείται και με την ωριμότητα, αν θέλετε, που απαιτείται για κάποιους επαγγελματίες του τουρισμού που αντιλαμβάνονται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να καθησυχάσεις τις αγορές σου, να καθησυχάσεις τον κόσμο που περιμένεις να έρθει προκειμένου να πάμε καλά. Δεχτήκαμε αυτό το χτύπημα. Ο κόσμος εκτιμώ ότι το αντιμετώπισε με εξαιρετική ωριμότητα και γι' αυτό συγχαίρω από τον Δήμαρχο της ΚΟ, κάθε δημοτικό σύμβουλο και όλους τους παράγοντες του νησιού, μέχρι όμως και τον τελευταίο κάτοικο, από τον σερβιτόρο μέχρι τον νοικιάζοντα ποδήλατα ή οτιδήποτε άλλο, για την ψύχρεμη και όριμη στάση που επέδειξαν για το θέμα αυτό. Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση. Καταρχήν θα πρέπει να σκεφτούμε, και το σκέφτονται όλοι και το ζούνε όλοι, ότι η ΚΟΣ δέχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα πολύ μεγάλο χτύπημα. Είχαμε το θέμα του προσφυγικού, σε αυτό είχε προηγηθεί η οικονομική κρίση παγκοσμίως που επέφερε τα αποτελέσματά της, και έχουμε τώρα στη συνέχεια το χτύπημα από τον Εγκέλαδο, ένα χτύπημα οπωσδήποτε έξω από τις δικές μας διαθέσεις. Η μεν πρώτη περίπτωση με το προσφυγικό υπήρχαν, κατά τη δική μου προσωπική εκτίμηση, λάθος χειρισμοί, κυρίως κυβερνητικοί που οδήγησαν εκεί που οδήγησαν. Είχαμε πλήγμα στον τουρισμό μας, είχαμε ζημιά στις επιχειρήσεις μας. Γενικώς στο νησί υπέστη ένα ισχυρό πλήγμα από το προσφυγικό, και ήρθε τώρα το χτύπημα του Εγκέλαδου για να προσθέσει, λες και εμείς είχαμε την άνεση να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα την ώρα που προσπαθούσαμε πώς θα καλύψουμε τις τρύπες που μας δημιούργησε το προσφυγικό. Σπίτια υπάρχουν, ευτυχώς όχι αρκετά, τα οποία έχουν ζημίες, έχω μιλήσει με όλους τους υπεύθυνους, επαναλαμβάνω.
επιχειρήσεις έχουν υποστεί ζημίες εσωτερικά, θα τα ξέρετε κι εσείς αυτά, κυρίως αυτές που είχαν εύθραυστα προϊόντα προς πώληση και έχουν καταστραφεί σχεδόν το σύνολο αυτών των εύθραυστων προϊόντων. Ευτυχώς τα ξενοδοχεία κρατήσανε, είναι ελάχιστες περιπτώσεις των ξενοδοχείων που είχαν κάποια προβλήματα, αλλά εκτιμώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με την ξενοδοχειακή δύναμη που παρουσιάζει η ΠΟΣ. Και έχουμε και τα θέματα των υποδομών, εκεί έχουμε ζητήματα και εκεί έρχεται πλέον η κυβέρνηση και ο κάθε υπεύθυνο για να δει πώς θα τα καλύψουμε και σε αυτά θα αναφερθώ αμέσως μετά. Θέλω επίσης να προσθέσω, επειδή είχα εκτενέστατη συζήτηση με την Διευθύντρια της Αρχαιολογίας, την κυρία Μιχαηλίδου, ότι δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως ανεπανόρθωτες τις ζημίες που έχουμε στους αρχαιολογικούς χώρους και στο Μουσείο της ΧΟΒ. Επειδή έχει αναφερθεί ότι υπήρχαν και καταστραμμένα αγάλματα, η κυρία Μιχαηλίδου με βεβαίωσε ότι ούτε ένα άγαλμα δεν έχει υποστεί φθορά να έχει καταστραφεί. Έχουν κάποια αγγεία υποστεί φθορές και εκτιμούν ότι πάρα πολύ γρήγορα θα αποκαταστήσουν τις φθορές που υπάρχουν σε αυτά τα αγγεία. Μάλιστα μου είπε ότι σε μία εβδομάδα από σήμερα που μιλάμε θα λειτουργήσει κανονικά το μουσείο, ναι. Το ισόγειος χώρος. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, το ασκληπείο λειτουργεί. Άρα είμαστε σε μία κατάσταση όπου πρέπει να μετρήσουμε τις ζημιές που έχουμε με πολύ ψυχραιμία, να δούμε τα πρωτά σημεία που έχουμε ως υποδομές σε αυτό το νησί με πολύ ψυχραιμία και όλοι μαζί, και όταν λέω όλοι μαζί το εννοώ κατά κυριολεξία και οι πέντε πλευρές του νομού, η περιφέρεια, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, ο Δήμος, συμπολίτευση, αντιπολίτευση, αυτή τη στιγμή πρέπει να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν, αυτά που χρωστάει ο κρατικός κορβανάς σε αυτό το νησί, γιατί ως τρίτος προορισμός προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το νησί. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ανακοίνωση που έστειλε η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, όπου βάζει μια σειρά από θέματα, έρχεται να υποστηρίξει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα σημαντικά προκειμένου να προστατευτεί το εμπόριο, να προστατευτούν οι επιχειρήσεις. Εγώ προσωπικώς συνυπογράφω και δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος που δεν συνυπογράφει όλα αυτά. Θεωρώ θετικό το μέτρο για τον έμφυα. Εγώ εκτιμώ ότι στο σύνολο της ΧΟΒ δεν έπρεπε να πληρωθεί έμφυα, διότι κακά τα ψέματα, στο τέλος του χρόνου στο ταμείο μας δεν θα έχουμε ένα σύν. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε τα ίδια που είχαμε και πέρσι, αλλά αυτός ο σεισμός σίγουρα θα προκαλέσει και κάποιες ζημίες οι οποίες θα μετρήσουν στις τσέπες του καθένα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα πρέπει με πιο συστηματικό τρόπο να σκύψει πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν μια επιχείρηση κλείνει επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτή την επιχείρηση στο έλεος του Θεού. Όταν κάποια ξενοδοχεία θα έχουν ζημίες, διότι εκ των πραγμάτων θα υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις, εκ των πραγμάτων ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος θα μας πιέσει στο να κάνουμε προσφορές για να καλύψουμε αυτά τα κενά, νομίζω ότι το κράτος θα πρέπει να σκύψει με ιδιαίτερη φροντίδα, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι υλικές ζημίες των επιχειρήσεων και των ιδίων των ανθρώπων. Γιατί, ξαναλέω, όλοι έχουν ζημίες. Αυτός που σπάσανε τα τζάνια του στην επιχείρησή του, αυτός που σπάσανε τα προϊόντα που είχε στην επιχείρησή του, αυτοί καταστράφηκαν. Πρέπει να ξανανοίξουν. Πρέπει να υπάρξει ένας τρόπος να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υποδομές του νησιού, που είναι και το σημαντικότερο ζήτημα, ευτυχώς επαναλαμβάνω, το αεροδρόμιο μας δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Ωστόσο, είδαμε ότι έχουμε προβλήματα στο λιμάνι και έρχεται πια ξανά. Και ξέρω ότι ο Δήμαρχος και το Λιμενικό Ταμείο έθεσαν το ζήτημα ευθέως. Έχουν ήδη έτοιμες μελέτες και σχεδιασμούς τόσο για το λιμάνι της Καρδάμενας όσο και για το λιμάνι της Κεφάλου. Αλλά οπωσδήποτε πέραν των όποιων παρεμβάσεων γίνουν για να λειτουργήσει κανονικά το λιμάνι της ΚΟ, ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή ένα σχεδιασμό που θα μας οδηγεί σε ένα νέο λιμάνι. Είναι ενδιαφέρον ο χρόνος που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Η ΚΟΣ χρειάζεται ένα νέο μεγάλο λιμάνι και η πολιτεία το χρωστάει, το οφείλει αυτό το λιμάνι. Παραλλήλως, εκτιμώ ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στις τράπεζες, να σταματήσουν πληστηριασμοί, να σταματήσουν οι πιέσεις για κόκκινα δάνεια και όλα αυτά.
Όταν αντιμετωπίζεις μια τέτοια κρίση, θεωρώ ότι είναι τραγικό να έρχεται ένας φορέας και να σου λέει πλήρωσε μου τώρα τη δόση ή έλα να διαρθρώσουμε το δάνειο διότι θα σε κλείσω και οτιδήποτε παρεμφερές. Θέλω να κάνω μια σημείωση για το αν εγώ βρισκόμουν στη θέση της Υπουργού Τουρισμού στην κρίσιμη αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι το πράγμα πάει προς εξομάλυνση. Μίλησα με τις Βρυξέλλες, Ολλανδία, μίλησα με το Λονδίνο, μίλησα με αγορές και όταν λέω μίλησα, μίλησα με τους υπεύθυνους στο Γραφείο Τουρισμού. Το κλίμα αποκαθίσταται από μέρα σε μέρα. Ήδη σήμερα καταλαγιάζει η υπόθεση σεισμός και όλα αυτά στην ΚΟ. Πρώτο θέμα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είναι η έκδοση του ομολόγου που δημιουργεί και αυτό ένα πολύ θετικό κλίμα, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσο πιο θετικό είναι το κλίμα στις αγορές και στην οικονομία, τόσο καλύτερο είναι και για τον τουρισμό της περιοχής μας. Ωστόσο, εγώ θα είχα πάει ήδη από την πρώτη μέρα και στο Άμστερνταμ και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο και στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα, προκειμένου να καθησυχάσω τον κόσμο, να δω τους tour operators, να πω πώς μπορούμε εμείς ως χώρα να βοηθήσουμε, διότι πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε το μήνυμα ότι ο τουριστικός προορισμός COS λειτουργεί κανονικότατα πλην ορισμένων σημείων που αποκαθίστανται από μέρα σε μέρα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει παντού. Θα σας πω κάποια πράγματα σε σχέση με, και θα κλείσω εδώ, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, σε σχέση με το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε σήμερα. Έκανα μια κουβέντα με τον Δήμαρχο για την Ryanair και τις συζητήσεις που είχαμε με τη Ryanair. Πιστεύω ότι θα πρέπει και ο κόσμος να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Ο Δήμος έδειξε την διάθεσή του και προχώρησε στην πρωτοβουλία που απαιτείτο. Μάλιστα ο Δήμαρχος μου είπε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί άμεσα μια επιτροπή διαπραγμάτευσης για να διαπραγματευτεί με τη Ryanair. Μάλιστα μου είπε ότι θα υπάρχει και μια θέση νομικού συμβούλου και του είπα είμαι στη διάθεσή σου χωρίς αμοιβή, χωρίς οτιδήποτε να βοηθήσω οπουδήποτε σε αυτή την επιτροπή διαπραγμάτευσης αλλά παραπέρα και να βοηθήσω στο να περάσουμε μηνύματα σε κάποιους τεχνόπους ότι πρέπει να συμβάλλουν. Σκεφτείτε τώρα αν είχαμε τη Ryanair Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν το σκεφτόμασταν καθόλου ότι έχουμε πρόβλημα και ότι πώς θα αντιμετωπίσουμε τις κρατήσεις. Θα τα είχαμε πολύ πιο εύκολα ξεπεράσει αυτά τα ζητήματα. Αυτά είχα να σας πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά που ήσασταν εδώ. Θέλω να καταλάβετε ότι το ξέρετε, το έχετε ψυχανεμιστεί, όπως άλλωστε, όπως είπα και πριν, και ο τελευταίος πολίτης, ότι η σεισμολογία είναι και θέμα ψυχολογίας και κλίματος. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν σκέφτεται το σεισμό, πολύ πιο εύκολα θα έρθει, θα διατηρήσει την κράτησή του, δεν θα ακυρώσει την κράτησή του. Και όσο λιγότερο συζητάμε γι' αυτό, τόσο το καλύτερο σήμερα. Για άλλη μια φορά, συγχαίρω και εσάς τα μέσα ενημέρωση για τη στάση που κρατήσατε. Πράγμα που δεν κράτησαν τόσο πολύ οι συνάδελφοί σας στην Αθήνα, δείχνοντας μόνο τα σημεία των καταστροφών. Θα μου πεις αυτό και το εμπόριο, δεν το έκανε μόνο τα Αθηναϊκά, δεν το έκανα μόνο τα Αθηναϊκά μέσα ενημέρωση, τα έκανα και τα Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση. Ας ελπίσουμε ότι φεύγει το κακό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναβρει τέτοιο κακό. Εγώ είμαι αισιόδοξος από τη φύση μου. Νομίζω ότι μπήκαμε ξανά σε τουριστική λειτουργία. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε με αισιοδοξία, αλλά κυρίως με ενότητα, προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά που ανήκουν στην ΚΟ και τα οφείλει η πολιτεία και πρέπει να τα αποδώσει στον κόσμο.